ξεφύγει τη διαδρομή και περνάει στο προσφυγικό. Πώς θα αντιμετωπίσετε αυτό? Εντάξει, αυτό είναι ο στόχος μας. Από την αρχή της χρονιάς αυτό ήταν ο πρωταρχικός μας στόχος, να περάσουμε στο top 16. Θέσαμε ένα αγώνα στην έδρα μας, με μια ομάδα στην οποία είχαμε ένα κακό παιχνίδι στην Πολωνία και χάσαμε. Και πιστεύω ότι πρέπει να αποδείξουμε και πρέπει να το δείξουμε στο αυριανό παιχνίδι ότι μπορούμε να κερδίσουμε, αξίζουμε να αποκριθούμε και είναι η καλύτερη δυνατή ευκαιρία αυτή. Το γεγονός ότι το μέγεθος του Παναθηναϊκού είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό του Μπαρσελόνα τώρα, λέει κάτι για ένα τέτοιο παιχνίδι? Δεν νομίζω ότι τώρα σημασία παίζουν τα ονόματα οτιδήποτε άλλο. Είναι ένα παιχνίδι δίχως αύριο, παίζουμε στην έδρα μας και πιστεύω ότι όποιος και να ήταν αντίπαλος μας, εμείς θα τα δίναμε όλα για την νίκη και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε αύριο. Εδώ είναι μια εμφάνιση που ο Μπαρσελόνα θα είναι αρκετή. Εντάξει, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε, αλλά πιστεύω ότι εάν παίξουμε το μπάσκετ μας και καταφέρουμε να κάνουμε αυτά τα πράγματα που θέλουμε και να δώσουμε το ρυθμό μας, θα έχουμε πολλές πιθανότητες για νίκη. Τι πρέπει να προσέξετε αγωνιστικά, το σκάουτινγκ δηλαδή, τι αναφέρει? Εντάξει, δεν είναι πολλά πράγματα, δηλαδή είναι μια σκληρή ομάδα η οποία τα δίνουν όλα μέσα στο γήπεδο. Είναι και αυτόν η τελευταία ευκαιρία για να προσπαθήσουμε να περάσουμε και πρέπει να προετοιμαστούμε και να είμαστε έτοιμοι για το πρώτο με το τελευταίο λεπτό και να παίξουμε. Ξαναπέσουμε εντός έδρας όπως κάνουμε.